Πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Εκεί βρίσκεται ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Τον πετυχαίνουμε στα καθήκοντα. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλε, σας και στους τηλεθεατές σας. Σοκ και σήμερα με 38 νέα κρούσματα στη Μεσσηνία. Είμαστε πλέον στο επίπεδο 2. Γιατί έτσι, τις τελευταίες μέρες ανεβήκαμε τόσο απότομα, πολλά τα κρούσματα στην περιοχή μας και ίσως με ραγδαίο ρυθμό. Συγχωρήστε μου λίγο, δεν έχω καθόλου καλό ήχο. Δυστυχώς στις τελευταίες 2 μέρες τα πράγματα και για τον νομό μας δεν είναι πολύ καλά. Τα κρούσματα ανεβαίνουν ραγδαία. Μένουμε στον αριθμό 30-38, αναλογικά με πληθυσμούς όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Τα κρούσματα, αν κάνετε μια απλή μέθοδο των τριών, θα δείτε ότι έχουν εκτοξευθεί σε μεγάλα νούμερα για τον νομό μας. Δυστυχώς μέρα με τη μέρα, προφανώς και μην τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας που έχουν υποθεί από τον ΕΟΔΗ και έχουν χιλιοϋποθεί και από εμάς τους γιατρούς και από τους αρμόδιους φορείς, έχουν φτάσει σε σημείο που πλέον έχουν αρχίσει τα πράγματα να γίνονται επικίνδυνα. Να σας ενημερώσω ότι ήδη μία γιατρός από χθες έχει βγει θετική εδώ στο νοσοκομείο μας. 6 συνάδελφοι διαφόρων ειδικοτήτων έχουν φύγει ήδη, είναι σε καραντίνα και τις επόμενες μέρες θα γίνουν τα τεστ για να δούμε αν είναι θετικοί ή όχι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να τηρηθούν στο έπακρο πλέον οι κανόνες όσο το δυνατόν και όσο το δυνατόν πιο αυστηρά για να μπορέσουμε να μην αυξηθεί το νούμερο αυτό και να μπορέσουμε τουλάχιστον να μην θρηνήσουμε και θύματα. Κύριε Γιαννόπουλε, λίγο να σταθώ σε αυτό που μου είπατε. Αρχικά, μιλήσαμε για μία γιατρό η οποία είναι θετική και 6 συναδέλφους οι οποίοι μπαίνουν σε καραντίνα. Υπάρχει το περιθώριο να λειτουργήσει το νοσοκομείο Καλαμάτας, τώρα σας ρωτάω, και με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλετε καθημερινά όλοι οι γιατροί? Κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα είναι ότι πλέον αυτοί οι 6 γιατροί βρίσκονται σε διάφορες ειδικότητες. Δεν είναι μια κλινική που θα ήταν πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, να λειτουργήσει η συγκεκριμένη κλινική. Αλλά ακόμα είμαστε σε μια κατάσταση που μπορούμε να πούμε ότι είμαστε λειτουργικοί. Θα πρέπει όμως να κοπούν οι άσκοπες βόλτες στο νοσοκομείο, οι επισκέψεις στο νοσοκομείο. Πλέον θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρότατα τα μέτρα με τους συνοδούς και να δούμε πώς θα πάει τις επόμενες ημέρες. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει μια κλινική COVID. Αυτή έχει φουλάρι, να το πω έτσι λαϊκά, έχει αυτή τη στιγμή πληρότητα. Τι γίνεται? Η κλινική COVID μέχρι σήμερα το μεσημέρι ήταν πλήρως κατηλημένη και τα 6 κρεβάτια υπήρχαν 6 ασθενείς COVID. Από το μεσημέρι και μετά 2 ασθενείς πήραν εξιτήριο. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 4 ασθενείς στην κλινική COVID, στα 6 κρεβάτια δηλαδή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ποσοστό πληρότητας είναι πάρα πολύ αυξημένο. Και βέβαια να πούμε ότι οι ασθενείς αυτοί είναι ηλικιακά της ομάδας των 50-52-54. Ο μεγαλύτερος από τους 4 είναι 62 χρονών. Δεν είναι δηλαδή οι γνωστοί μέσα σε εισαγωγικά παππούδες ή γιαγιάδες που ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Έχει πέσει πάρα πολύ ο μέσος όρος ηλικίας των νοσηλευόμενων ασθενών. Ο ασθενής ο ένας ο δικός μας που διώξαμε σήμερα το πρωί ήταν ένα παλικάρι με κοιλιακό άλγος. Νοσηλεύαμε και η δικιά μας κλινική, η χειρουργική στην COVID κλινική και έφυγε με οδηγίες για το σπίτι του. Άρα καταλαβαίνουμε, επειδή είπατε ότι έχει πέσει κατά πολύ ο μέσος όρος της ηλικίας των κρουσμάτων, ότι η κατάσταση έχει αρχίσει και γίνεται πιο επικίνδυνη, ιδιαίτερα μπαίνοντας σε ένα Νοέμβριο και Δεκέμβριο που μπροστά μας θα είναι τα δύσκολα από ό,τι όλοι ξέρουμε. Περιμέναμε να δούμε αυτά τα νούμερα όπως λέτε και εσείς και όπως είχαμε ενημερώσει και τις προηγούμενες μέρες από τα μέσα του Νοέμβρη και μετά. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε μπει στο Νοέμβρη και βλέπετε ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει να γίνονται επικίνδυνα. Σιγά σιγά βλέπω και ο νομός μας, αν συντηρηθεί στα 30 πλάς κρούσματα, πολύ γρήγορα θα περάσει σε νέα κλίμακα στην πορτοκαλί και πιθανώς και στην κόκκινη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα είναι καλό ούτε για την οικονομία του νομού αλλά ούτε και για την υγειονομική κατάσταση του νομού. Και βέβαια να πούμε ότι είναι απαράδεκτες μετά από αυτά που γίνονται οι εικόνες που δείξατε πριν με τη Γεωργία την Αναγνωστοπούλου στο κέντρο της Καλαμάτας, με τη μισή πόλη να βρίσκεται και να σουλατσάρει στην πλατεία αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και οι αρνητές, εγώ θα πω, τις όλες τις υπόθεσεις του κορονοϊού. Και είδαμε και ακόμα και μια μελέτη που οι Έλληνες συνεχίζουν να είναι αρνητές στις υπόθεσεις του κορονοϊού με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Μετά την Ιγυρία είμαστε στη δεύτερη θέση.
Δυστυχώς την είδα και εγώ αυτή τη μελέτη, δεν σας άκουσα καλά στο τέλος. Την είδα και εγώ, βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως κιόλας ως αρνητές αυτής της κατάστασης. Νομίζω ότι θα πρέπει, καλό θα ήταν να μην πρέπει να τα βρούμε στην οικογένειά μας για να πιστούμε. Καλό θα ήταν τις επόμενες μέρες λοιπόν, σαν νομός, εκεί που χαιρόμασταν, που λέγαμε ότι είμαστε ασφαλείς σαν νομός, πλέον να αρχίσουμε να το αναθεωρούμε αυτό και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις μας, γιατί νομίζω με τα 30 συν κρούσματα καθημερινά θα περάσουμε πολύ γρήγορα σε πορτοκαλί και σε κόκκινη κατάσταση, που καταλαβαίνετε ότι κάθε μία κατηγορία από αυτές έχει διαφορετικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα. Οπότε καλό θα ήταν να κρατήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτή την κατηγορία που είμαστε τώρα, για να μπορούμε να χαρούμε όχι μόνο υγειονομικά, σας το ξαναλέω πάλι, να χαρούν και κάποιοι επαγγελματίες και οικονομικά. Ναι, αυτό είναι και πολύ βασικό που λέτε. Και η δική σας έτσι αναφορά ζώντας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από μέσα, η δική σας προτροπή? Η δική μου προτροπή είναι να είμαστε προσεκτικοί. Γίνονται πολλές άσκοπες μετακινήσεις. Δυστυχώς γίνονται πάρα πολλές επισκέψεις στο νοσοκομείο που τις βρίσκω χωρίς λόγο. Έρχεται κόσμος ως επισκέπτης στο νοσοκομείο για περιστατικά. Δεν θα έπρεπε καν να πλησιάζουν. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τώρα ίσως και το πώς γίνονται οι δειγματοληψίες και για τα χειρουργεία. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να έρχεται όλος αυτός ο κόσμος σε κλινικές και να σουλατσάρει για προεγχειρητικούς ελέγχους. Και βέβαια φτάσαμε πάρα πολύ κοντά εχθές να μπούμε και χειρουργείο, δηλαδή να χειρουργήσουμε και θετικό ασθενή. Ευτυχώς μας επέτρεψε η κλινική του εικόνα και βελτιώθηκε και τον πήγαμε με συντηρητική αντιμετώπιση και ευτυχώς σήμερα είναι στο σπίτι του. Τις επόμενες μέρες νομίζω ότι θα το δούμε και αυτό στο νοσοκομείο μας, τη στιγμή που είναι ως COVID νοσοκομείο. Και εκεί βέβαια θα αρχίσει το πράγμα να περιπλέκεται και με τα χειρουργεία, τα οποία βλέπω ότι πιθανώς και να μειωθούν σε αριθμό ή και να κοπούν κάποια στιγμή αν υπάρχουν τόσα πολλά κρούσματα. Και βέβαια να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί σας ξαναλέω ότι ακόμα είμαστε στις τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου. Την κατάσταση αυτή με τα νούμερα αυτά την περιμέναμε μετά τις 15-20 Νοεμβρίου. Κρατάω όλο αυτό τον προβληματισμό. Κύριε Γιαννόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή δύναμη στο καθήκον σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν και τον Αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας και είναι κυριολεκτικά δύσκολες στιγμές. Μία γιατροσθετική, έξι γιατροί.